Κίνα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία, για την παρουσίαση. Υπόθηκαν νομίζω κάποια πραγματάκια απέξω, αλλά θέλω να κάνω λίγο μια πιο direct ερώτηση. Επειδή είπαμε για παιδεία συγκεκριμένα, είπαμε για πολιτικοποίηση, είπαμε για συγκρουσιακές πολιτικές, ανθρωπόκενος εν τέλει ή καπιταλόκενος. Είχε γίνει και πρόσφατα μια συζήτηση με Jason Moore, αν δεν κάνω λάθος. Και... Ναι, απαντάω τώρα ή μαζεύουμε ερωτήσεις. Όχι, νομίζω ότι δεν το ίσως να μην το είπα καθαρά. Είμαι ξεκάθαρο μετά όμως που λέω ότι μιλάμε για καπιταλόκαινο. Εξάλλου έτσι κι αλλιώς όλες οι... είπα το εξής, ότι είναι χρήσιμη... Είναι μια συζήτηση η οποία έχει μπει πάρα πολύ και μέσα στο πεδίο της πολιτικής οικολογίας από το οποίο προέρχομαι και σε άλλα επιστημονικά πεδία που ουσιαστικά λέμε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για ανθρωπόκαινο, να μιλάμε για καπιταλόκαινο. Υπάρχει όμως και μία συζήτηση ότι μπορείς να αξιοποιήσεις τη λέξη ανθρωπόκαινο κυρίως για να το βάλεις πιο εύκολα μπροστά στο δημόσιο debate κτλ. Παρ' όλα αυτά, ξεκάθαρα είμαστε με την έννοια του ή της καπιταλόκαινου και εξάλλου ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να διαβάσεις τα δεδομένα δεν μπορείς να πεις ότι ακόμα και αυτό που σας έδειξα με τη μεγάλη επιτάχυνση. Η μεγάλη επιτάχυνση φαίνεται δεδομένα από τα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή περίπου, να το πούμε έτσι, από το περίφημο εργοστάσιο και μετά. Άρα με έναν τρόπο, ακόμα και αυτοί που μπορούν να μιλήσουν με τις θεωρίες τους για μια ανθρώπινη δραστηριότητα, την προσδιορίζουν χρονικά. Μιλάμε για την περίοδο του... εργοστασίου. Και εδώ πέρα να πω, μπράβο, είναι ωραία πάσα για να πω κάτι ακόμα για την Nancy Fraser, η οποία πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γράφει σε ένα πολύ σύντομο βιβλιαράκι, προσπαθεί να αναπτύξει τη σκέψη της για τον καπιταλισμό και το περιβάλλον. Η Fraser λέει το εξής, λέει ότι δεν είναι ότι δεν υπήρχαν οικολογικές καταστροφές πριν τον καπιταλισμό. Yeah. Υπήρχαν οικολογικές καταστροφές. Αυτό που έχει διαφορά είναι ότι δεν υπήρχε στους προηγούμενους τρόπους παραγωγής δεν ήταν το περιβάλλον στο κέντρο ώστε να καταλυστεύεται και να οδηγεί στην πλήρη διάλυσή του. Κατά τη Fraser δηλαδή είναι η λογική του καπιταλισμού την οποία βάζει το περιβάλλον στο κέντρο ώστε να μπορεί να παίρνει πλήρως τους πόρους του. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγαλύτερη συστηματικότητα και τα λοιπά στο κομμάτι της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Τολμάει να πει δηλαδή ότι μπορούμε να μιλάμε για ατυχήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε προηγούμενους τρόπους παραγωγής, ενώ εδώ μιλάμε για μια συστηματική υποβάθμιση, ας πω το πιο ελαφρύ όρο, του περιβάλλοντος. Πάω στον τελευταίο, ας πούμε, στα χαρά και λίγο λόγο που δηλαδή οι ανεμόμυλοι προχωρούσαν τις ίδιες αντιδράσεις που προχωρούσαν οι ανεμογεννήτριες τώρα. Οι ανεμόμυλοι πριν τρεις αιώνες είχαν τις ίδιες αντιδράσεις που τώρα έχουν οι ανεμογεννήτριες. Και εντάξει, λίγο ελαφρό αυτού. Και θέλω να δω αν στην πλευρά που λέμε ότι δεν είμαστε όλοι οι εξίσου υπεύθυνοι και εξίσου στη ίδια πλευρά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Στο πεδίο των καρπών είναι μόνο οι μεγάλοι καπιταλιστές με το πουλο και τα εργοστάσια. Δηλαδή το κίνημα και το εργατικό κίνημα, ας πούμε στο Λεμαΐδα, και το αγροτικό κίνημα που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι σίγουρα στην προοδευτική πλευρά της κλιμακής κρίσης. Γιατί έχω ακούσει για κάποια αιτήματα που είναι να έρθουν περιορισμοί, να έρθουν οι κανονισμοί για τα υγείας και τα σχετικά. Εντάξει, πραγματική ερώτηση, δηλαδή δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλεις μία, όπως θέλεις, ο ναι, πάμε στην επόμενη. Θα απαντήσεις τώρα ή να... Όχι, μετά. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον μετά από αυτά που είπες
να δούμε ποιο είναι στην πραγματικότητα το διεθνές θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την, την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και της αναδράσης σε πολιτικό επίπεδο. Όπως ξέρουμε, το πάνελ, το IPCC, είναι, δεν είναι ερευνητικός οργανισμός, είναι διακυβερνητικός οργανισμός. Αυτοί που υπογράφουν είναι εκπρόσωποι κυβερνήσεων. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της μιας ή της άλλης χώρας, στο ένα γραφείο υπογράφεται η έκθεση του IPCC και στο διπλανό υπογράφονται κονδύλια για τις εταιρείες εξόρυξης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η αντίφαση φαίνεται σε κάθε εκδήλωση και στο, φυσικά στο, στο Ντουμπάι φάνηκε πολύ καθαρά όταν λέει ότι η ζήτηση είναι τη ζήτηση ποιος τη διαμορφώνει, ας πούμε. Τη διαμορφώνει μεγάλες εταιρείες, δεν διαμορφώνεται με μια θεϊκή έμνευση. Οι πολιτικές δηλαδή των, των κρατών που ενισχύουν, γιατί εκ των πραγμάτων έτσι γίνεται, ακόμα και οι τράπεζες από τα κράτη ενισχύονται, ενισχύουν τον τομέα της παραγωγής και χρήσης ορυκτών καυσίμων, είναι οι πολιτικές αυτές, είναι, πώς να το πω, αποφασίζονται με πολιτικές λογικές. Δεν μπορείς να βρεις ένα σχήμα αναπαραγωγής αυτών των εταιριών ή αυτής της παραγωγής, το οποίο να σου εξηγήσει πραγματικά πώς γίνονται όλα αυτά. Είναι σαν σε ένα πόλεμο, ας πούμε. Παίρνονται αποφάσεις οι οποίες είναι απρόβλεπτες. Και νομίζω, τελειώνω εδώ, ότι ο Βέμπλεν, αν δεν κάνω λάθος, στην τέλη του 19ου αιώνα, ανέδειξε το τυχαίο στις παρεμβάσεις των κρατών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σχήμα το οποίο τα εξηγεί όλα αυτά, στην πραγματικότητα αυτό που έλεγε είναι ότι κάνουν ό,τι θέλουν, ας πούμε, και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Να μιλήσω. Εντάξει, στο πρώτο ερώτημα σχέση με τους ανεμόμενους και τις ανεμογεννήτριες, έχουμε εδώ και τον Ντέλι, τον τύπο που έχει γράψει και έχει και πρόσφατα μας κάνει διάφορα μαθήματα γύρω από αυτό. Θα πω μόνο το εξής, ότι είναι διαφορετικά πράγματα, ενώ εμφανίζονται ότι και τα δύο, να το πω έτσι, αξιοποιούν τον αέρα, είναι δύο διαφορετικές διατάξεις, τελείως διαφορετικές διατάξεις, και η σύγχρονη ανεμογεννήτρια, να το πω έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το μεγάλο δίκτυο μεταφοράς. Δεν έχει λόγο ύπαρξης μια ανεμογεννήτρια όπως τη φανταζόμαστε, που θα παράγει κάπου από μόνη της. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν είναι απλά ένα, αυτό που λέμε ως, πώς να το πω, ως κατασκεύασμα συγκεκριμένο της τεχνολογίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, αυτό που έλεγα πριν, το black boxing γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ανεμογεννήτριες, τις αντιδράσεις της ανεμογεννήτριας, αν υπάρχει αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχει μια αντίδραση στη χωροθέτηση, στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται, με το μέγεθος, με την κλίμακα και ότι πάντα πρέπει να συνδέονται στο μεγάλο δίκτυο και να γίνεται απομακρυσμένη κατανάλωση ενέργειας από εκεί που παράγεται. Ενώ αυτό που ονομαζόταν ανεμόμενος παλιότερα ήταν τοπικός, ήταν μικρής κλίμακας κτλ. Αλλά σας λέω εδώ τέλος ο τύπας, μπορεί να σας πει και πολύ περισσότερα από το συγκεκριμένο. Στο δεύτερο κομμάτι, σε σχέση με το ποιος φταίει και με τις ευθύνες, αν θέλετε, και των διαφόρων παιχτών της ιστορίας και της σύγκρουσης, δεν μπήκα σε αυτό το πολιτικό. Εγώ ήθελα απλά να φτάσω μέχρι την ανάδειξη κάποιων αντιφάσεων, μέχρι εκεί φτάνω δηλαδή, που εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα επί πολιτικών επιλογών που έχουν γίνει και
διαψεύσεων που έχει υποστεί και το εργατικό κίνημα και στην Ελλάδα και διεθνώς στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και πώς νομίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις ότι ασφαλίζοντας μόνο την εργασία έναντι των ζητημάτων ενεργειακών μεταβάσεων, τι προβλήματα δημιούργησε. Τώρα, στις ερωτήσεις του Πέτρου για το IPCC, είναι ενδιαφέρον το εξής, ότι στο IPCC τυπικά μετέχουν επιστήμονες. Δηλαδή, ακόμα και η Ελλάδα, η χώρα, μετέχει μέσω συγκεκριμένων θεσμών που είναι επιστημονικοί θεσμοί. Δηλαδή, είναι το αστεροσκοπείο, είναι το τάδε τμήμα. Παρ' όλα αυτά, έχεις δίκιο στον τρόπο με τον οποίο διαβάζεις τα αποτελέσματα του IPCC. Γιατί το ίδιο το, πώς να το πω, μαζεύεται μία ομάδα επιστημόνων, να το πω έτσι, και καταλήγει σε ένα κείμενο το οποίο λέγεται Policy Recommendations. Έχει μέσα και ένα Policy Recommendation. Δηλαδή λέει ότι πρέπει να γίνουν αυτά. Άρα πράγματι υπάρχει μέσα ένα έντονο στοιχείο πολιτικής, απευθείας πολιτικής. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι το πιο ενδιαφέρον είναι ότι εγώ λέω ότι αυτές οι αντιφάσεις, αυτό που υπόθηκε, ότι στο ένα γραφείο μπορεί να υπογράφεται το ένα και στο δίπλα το άλλο, πλέον είναι, νομίζω, έχουν στοιχεία σαν να είναι εκ προημίου έτσι διαμορφωμένα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται αυτές οι COP και οι συζητήσεις για το κλίμα. Γιατί, αν πάρουμε την ειδική περίπτωση και μπούμε στην πολύ ειδική περίπτωση της Ελλάδας, ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, στον δημόσιο λόγο του, είναι φοβερά φιλοπεριβαλλοντικός και την ίδια στιγμή, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να μιλήσει για τις εξορίξεις, για την πιθανότητα εξορίξεων στο Αιγαίο. Αυτά τα δύο είναι μια φοβερή αντίφαση, που μπορεί να χαρακτηρίζει πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς σε διάφορα κτλ. Πάμε όμως και εκεί που νομίζουμε ότι είναι ο πιο ισχυρός θεσμός. Σήμερα, Φλεβάρι του 2024, είχε ένα δημοσίευμα για τα νέα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν ότι πρέπει να μεταφερθούν κονδύλια από τις πολιτικές για το κλίμα στις πολιτικές για την άμυνα. Με λογική λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που είναι η πιο θεωρητικά φιλοπεριβαλλοντικός θεσμός σε αυτές τις διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα. Να θυμίσω επίσης ότι την περίοδο το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε πέρασε στα ψηλά, αλλά έβγαλε ένα policy paper οριζόντιο που λεγόταν τότε στην πρώτη φάση, ουσιαστικά ήταν η κατάσταση να πώς θα διαχειριστούμε την κρίση, την τότε οικονομική κρίση, και είχε βγάλει ένα έντυπο που έλεγε We have to guarantee the backbone of Europe. Τι ήταν το backbone of Europe? Νέα εργοστάσια άνθρακα και νέους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, κυρίως σε σύνδεση με την Ανατολική Ευρώπη. Πάλι σε μια περίοδο που εμφανιζόταν ως η πολιτική για το κλίμα ή η κυριαρχούς ότι αυτό πρέπει να πάμε, προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Αυτό θέλω να πω, ότι πέρα από το πόσο μπορούμε να δούμε αντιφάσεις στον ένα ή στον β' πολιτικό κόμμα και πολιτικό και εκάστοτε κατάσταση στη χώρα, φοβάμαι ότι υπάρχει μια αντίφαση εν τη γενέση της. Αυτό λέω. Πηγαίνοντας στην άλλη πλευρά τους policy makers, στα κινήματα, στη θεωρία κοινωνικών κινημάτων, τα περισσότερα περιβαλλοντικά κινήματα περιγράφονται με έναν άλλο δυστομιστικό όρο, το Not in my backyard, κλασικό. Προφανώς αποτυπώνει πολλά από τα κινήματα ξεκινούν από την αιχμή αντίθεση σε κάποια συγκεκριμένη επένδυση, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και μπορεί ενίοτε να μένει σε ένα τέτοιο συντεχνιακό αίτημα. Εσύ από την εμπειρία σου και με το κριτήριο της πράξης, όλα αυτά τα πολύ βαθύτερα ζητήματα που άνοιξες και μια αμφισβήτηση της ιδεολογικής ηγεμονίας της δεξιάς και του καπιταλισμού σε ένα βαθύτερο επίπεδο, βλέπεις να την ασπάζονται κάποια από τα κινήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν εξελίξη? Να υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση, ας πούμε, η οποία να μπορεί να πιάνει και ένα βαθύτερο θέμα καπιταλισμού, εξορίξεων, αλλά και ακόμα και τα τρία θεωρητικά ζητήματα που έθεσες, τις τρεις σχολές, τα τρία υποδείγματα.
Ναι, είναι ένα κλασικό ερώτημα. Τώρα, μπορούμε να το πιάσουμε πολλές πλευρές και μπάντες. Σίγουρα, αν το πάρουμε περιπτωσιολογικά, θα δούμε αντιφάσεις στο λόγο και μέσα στα κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή, πράγματι, γιατί μάλλον το υπονοείς, αλλά δεν το λες καθαρά, έχουμε δει ακόμα και στα ελληνικά κινήματα ενάντια σε συγκεκριμένες βάπε, να σε μικρό βαθμό, αλλά υπαρκτό, να υπάρχει και ένας λόγος ενάντια στην ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή να μην θεωρούν ότι υπάρχει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Το έχουμε δει, δεν θεωρώ ότι είναι κυρίαρχο. Άρα σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις, ακόμα και στον λόγο των κάποιων περιβαλλοντικών κινημάτων. Αν πάμε όμως τώρα λίγο στην πιο μεγάλη εικόνα και και σε κάποια στοιχεία αφαίρεσης, βλέπουν το εξής, κατά τη γνώμη μου, και να μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, την οποία την ξέρω αρκετά καλά και έχω μελετήσει πολλά διαφορετικά περιβαλλοντικά κινήματα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι σίγουρα δεν είναι μόνο in my backyard. Πολύ γρήγορα μπορείς να το απορρίψεις αυτό, με την έννοια ότι υπάρχουν κινήματα τα οποία είναι αστείο να τα λέμε not in my backyard. Το κίνημα της Χαλκιδικής μπορείς να το πεις not in my backyard. Τι είπανε, ότι θέλουν να έχουμε εξόρυξη Χρυσουέλλας, την έχουμε αλλού. Okay. Μπορείς να το πεις σε κάποια κινήματα ενάντια σε χωματερές, κατά κύριο λόγο. Συζητήθηκε πολύ για το ζήτημα της κερατείας κτλ. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, η δικιά μου μελέτη τουλάχιστον, δείχνει ότι αν μπεις λίγο πιο βαθιά, παρακολουθήσεις κάποιες γενικές συνελεύσεις στην περίοδο της αιχμής κτλ. Δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος λόγος. Ξεκινάει από εκεί και μετά αρχίζει και φτιάχνει μια συνολικότερη αφήγηση, η οποία λέει να συζητήσω να δούμε πού θα μπορούσε να είναι η καλύτερη δυνατή χωροθέτηση. Χωρίς να είναι το ερώτημα που τους έθεσε κανείς. Δεν είπε κανείς ότι εσείς πρέπει να αποφασίσετε, αλλά αρχίζει και μπαίνει μια τέτοια συζήτηση. Ή όπως λέγανε πολλοί κινηματίες, εγώ ήμουνα, έλεγε μια κυρία στη Χαλκιδική που της είχα πάρει συνέντευξη, εγώ ήμουνα στο σπίτι μου και τώρα να με ρωτήσει εμένα. Είμαι χημικός, ξέρω πάρα πολύ καλά να σου αναλύσω ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης επένδυσης. Είμαι νομικός, έχω μάθει πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πεις το νομικό επιχείρημα στο δικαστήριο κτλ. Και έχω μάθει και από εξωτερική πολιτική, γιατί ασχολούμαι με μια καναδική εταιρεία κτλ. Αυτό γιατί το λέω, γιατί νομίζω ότι στην πράξη τους, αυτά τα περιβαλλοντικά κινήματα, τουλάχιστον αυτά που έχω μελετήσει εγώ, μέσα από τη διαδικασία συγκρότησής τους και διαμόρφωσης μιας αμυντικής, κατά κύριο λόγο, λογικής, αναπτύσσουν έναν λόγο ο οποίος ξεφεύγει από τα στενά όρια τα χωρικά και αρχίζει μετά και γίνεται σε ένα βαθμό, όχι πάντα, σχεδόν, θα το πω στα αγγλικά γιατί στα ελληνικά δεν ξέρω αν είναι σωστά να το πούμε αντιαναπτυξιακό, αλλά αντι-development, να το πω έτσι. Και σε κάποιες περιπτώσεις το βλέπουμε. Στο ζήτημα δε της κλιματικής αλλαγής, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και ακόμα θεωρητικά υπάρχουν πιο μειωμένες παγκόσμιες αντισύνοδοι όπου μαζεύονται αυτά τα κινήματα, τα τοπικά και συζητάνε για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ως σύνολο και ανταλλάσσουν εμπειρίες και προσπαθούν να διαμορφώσουν στρατηγικές. Όσο ζούσαν τα κοινωνικά φόρα ήταν πιο έντονα αυτά, τώρα έχουν πέσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μεγάλο ραντεβού, το λέω κιόλας και θα δούμε τι θα γίνει και από Ελλάδα. Η επόμενη σύνοδος COP θα γίνει στη Βραζιλία, θα γίνει στον Μπελέμ και υπάρχει μια συζήτηση η οποία θυμίζει, πέρα από το ότι είναι η Βραζιλία εξωτικό μέρος, θυμίζει την πρώτη συζήτηση των κοινωνικών φόρουμ όπου ξεκίνησε από τη Βραζιλία και από τον Μπελέμ κάποιο κομμάτι του Παγκόσμιου Φόρου που αυτή τη στιγμή συνομιλούν πολλά διαφορετικά κινήματα να διαμορφώσουν μια ατζέντα για αυτό. Άρα, σου απαντάω μάλλον αντιφατικά σε ένα βαθμό. Ήθελα να ρωτήσω, άμα έρθουν οι καπιταλιστές και σου πούνε εντάξει, θα κάνουμε αυτά τα ωραία που λες, θα κάνουμε σωστά την ανάπτυξή μας να ικανοποιεί τους δείκτες και υποσχόμαστε ότι δεν θα τα ξεπεράσουμε ποτέ. Δεν είναι. Αν, γι' αυτό λέω, αν έρθουν και σου πούνε αυτό, έτσι,
Γιατί υποψιάζομαι ότι μια τέτοια προπαγάνδα γενικά περνάει στον κόσμο. Ότι η πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ο σωστός δρόμος. Γιατί θα έλεγες όχι και όχι εδώ μέσα, κυρίως έξω από το ροζαλιζόν. Δηλαδή, γιατί θα λέγαμε ότι αυτό παιδιά δεν γίνεται. Γιατί και επίσης τι θα λέγαμε, ας πούμε, ότι γιατί πολιτικοποιείς τόσο πολύ την Ελλάδα. Μπορεί να είναι έτσι το ζήτημα, όπως το θέτουμε, πιάνουμε τους δείκτες. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλεις εσύ και φίλοι σου, να κάνουμε σοσιαλισμό. Και που ξέρουμε ότι άμα κάνουμε σοσιαλισμό, οι δικοί σας δείκτες δεν θα είναι χειρότεροι και θα θέλετε μεγαλύτερη και χειρότερη ανάπτυξη. Ωραίο, προβοκατόρικο ερώτημα. Στο πρώτο μισό, εντάξει. Το πρώτο είναι ότι, και νομίζω ότι προσπάθησα να το δείξω αρκετά, είναι το σπάσιμο της ομογενοποίησης. Α. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είναι τα λοιπά. Και χωρικά και κυρίως ταξικά και οικονομικά. Το έλεγε πολύ ωραία ένας σύντροφος, ότι λέει αν εγώ και ο πρίγκιπας Κάρολος, τότε πρίγκιπας, τώρα βασιλιάς, Κάρολος, λέμε το ίδιο πράγμα για την κλιματική αλλαγή, κάποιος από τους δύο κάτι δεν λέει σωστά. Οπότε πρέπει να. Και μου λέει και συνήθως αναρωτιέμαι μήπως εγώ δεν λέω κάτι σωστά, γιατί αν λέμε τα ίδια επιχειρήματα, κάτι δεν πάει καλά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι. Να το πω ρε παιδί μου, αυτό είναι μια συζήτηση για τη φυσικοποίηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Πώς. Δηλαδή, θέτεις ένα ερώτημα, προβοκατόρικα, το καταλαβαίνω πώς το θέτεις, αλλά είναι. Θέτουμε ένα ερώτημα σαν να λέμε ότι. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος θα καταστρέψει το περιβάλλον. Το καταστρέφει με τον καπιταλισμό. Κάτσε να δούμε μήπως με τον σοσιαλισμό το καταστρέφει καλύτερα, λιγότερα κτλ. Πάντως τα δεδομένα, να το πω έτσι τόσο στεγνά, δεν δείχνουν ότι ο άνθρωπος καταστρέφει το περιβάλλον γενικά και αόριστα, αϊστορικά και πάντα και τέτοιο. Έχει μία σχέση φυσικών πορών κτλ. Τα δεδομένα, να το πω έτσι, οι δείκτες, όλο αυτό το παιχνίδι δείχνει ότι. Εντός του καπιταλισμού αυξήθηκαν τρελά κάποια συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Άρα, ας ξεκινήσουμε από αυτό, λέω εγώ. Δηλαδή, δεν θα απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν είναι και υπαρκτό στη βάση του ακριβώς, ότι τέτοιο. Αλλά να πούμε και κάτι πιο απλό, ότι υπάρχουν, λένε οι δύο Γερμανοί που δεν τους ανέφερα και πάρα πολύ, ο Άντολφ και ο Νέκελ σε ένα άρθρο τους, ότι αν θέλουμε να μιλάμε πραγματικά για οποιαδήποτε μορφή βιωσιμότητας, πρέπει να μιλάμε για τρία πράγματα ψηλοταυτόχρονα. Μία τεχνολογική αλλαγή, okay, μία διαδικασία έλεγχος στους πόρους, αλλά και έναν κοινωνικο-οικονομικό, να μην το πω κοινωνικο-οικολογικό, μετασχηματισμό. Δηλαδή ότι δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει μόνο ένα από τα τρία, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Άρα με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι δεν φαίνεται, εντάξει, δεν ξέρω να πετάω την μπάλα στην εξέδρα, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί από τη φύση του ένας τρόπος παραγωγής που στηρίζεται στην έννοια της μεγέθυνσης και της συνεχής συσσώρευσης και στην παραγωγή και όχι στη ζήτηση, και αυτό έχει σημασία, να απαντήσουμε και στον Σαουδάραβο, όπως τον λέμε τέτοιο, ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική απάντηση μου και άρα μπορώ να κρυθώ ως προς αυτό. Μισό λεπτό, γιατί έχει σηκώσει κάποιος άλλος να χαιρεθεί, θα σήκεις και μου θες. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα που έδωσε ο προηγούμενος φίλος, για μένα τουλάχιστον δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και ο πράσινο κίνημα το έχει αποδείξει τα τελευταία 40 χρόνια, ότι δεν μπορεί ο καπιταλισμός στο DNA του μέσα, σαν δομή παραγωγικής διαδικασίας, να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση ή τουλάχιστον να λειτουργήσει χωρίς όρους εκθετικής καταλήστευσης στον πόρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος θέλει να κάνει μια συζήτηση για αυτό, μπορώ να το αποδείξω τόσο απλά, απλώς είναι μια άλλη συζήτηση. Για μένα αυτό δεν είναι, δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι υπάρχουν ζώδια. Τόσο ξεκάθαρο είναι. Και προφανώς οι άνθρωποι παίζουν αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις για να σώσουν κάποιες συμμετοχές τους. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και αν πήγαινε κάποιος αυτούς να κάνει αλλιώς,
Την άλλη μέρα θα χάνει τη δουλειά του τόσο απλά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα κέντρα στις οικονομικές ελίτ είναι υποχρεωμένοι να φέρουν αποδόσεις. Είναι τόσο απλό δηλαδή, που δεν τα... γιατί να το συζητάμε. Υπάρχει ένα παλιό σύνθημα, πολύ νεότερο που αν το έχει ακούσει καν, ο καπιταλισμός δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται. Είναι τόσο απλό. Και νομίζω ότι το πράσινο κύμα, τουλάχιστον το πολιτικό κύμα, το πράσινο κύμα αυτό το έχει ξεκαθαρίσει. Είναι σαν γυρνάμε συζήτηση πράγματα τα οποία είναι αποδεικνύουν. Θέλω να αναφέρω δύο παρατήρησεις, μετά θα κάνω σοβαρή ερώτηση. Το ένα, καταρχάς, προφανώς και υπήρξαν καταρρεύσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Τζάρετ Ντάιμοντ, στο βιβλίο του Κατάρρευση, τα εξηγεί πάρα πολύ καλά. Σε προκαπιταλιστικές κοινωνίες, κακές ελίτ, τότε ελίτ, που δεν ήταν καπιταλιστικές, κατέστρεψαν τόσο ολοσχερώς τα οικοσυστήματά τους, που εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά αυτοί οι πληθυσμοί. Οι Ανασάζοι, τα νησιά του Πάσχα, η Μάγια και πολλά άλλα. Δεν έχει σημασία, μην τα πω. Όποιος θέλει να διαβάσει, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Τι σημαίνει κακές επιλογές περιβαλλοντικές. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ήταν περιβαλλοντικά τα όρια τα οποία παραβιάστηκαν από αυτές τις κοινωνίες. Η διαφορά της σημερινής είναι ότι είναι τα παγκόσμιες κοινωνίες. Τώρα γίνει αυτό, δεν υπάρχει παραδίπλα. Τότε απλώς εξαφανίστηκε μια περιοχή. Το δεύτερο που πρέπει να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας, ότι μια κοινωνία βιώσιμη μπορεί να είναι χυδαία άδικη. Κοινωνία της Αιγύπτου. 4-5 χρόνια ιστορία. Σημαίνει ότι ήταν μάλλον βιώσιμη. Υπήρχε μια ισορροπία. Δεν κατέρευσε. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν δίκαιη κοινωνία, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα δικαιοσύνης. Εγώ θα, εδώ όμως θα κάνω το ερώτημα που ήθελα να σου προβάλλω. Συγχαρητήρια καθώς, γιατί αυτά που είπες είναι εξαιρετικά. 99% μπορεί να συμφωνούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που δεν το θέτουμε. Ωραία. Αυτό το σύστημα το οικονομικό, όπως θέλετε να το πείτε, γιατί εγώ νομίζω ότι το σοσιαλιστικό που ζήσαμε του Παρτού, ένα έτος κρατικού καπιταλισμού ήταν, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν έχει σημασία. Η Κορέα, η Κίνα, η Κούπα, δεν μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα συστήματα συσσόρευσης, μπορούμε σήμερα να φανταστούμε πώς θα είναι ένα άλλο οικονομικό σύστημα το οποίο να μην αναπαράγει αυτό το πρόβλημα. Πώς μπορεί να είναι τέτοιο οικονομικό σύστημα? Γιατί αν δεν το πούμε τώρα, όταν αποφασίσουμε να το πούμε θα είναι πάρα πολύ αργά. Θέλει να το πούμε σοσιαλισμό, να το πούμε σοσιαλισμό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι κάτι. Πώς φανταζόμαστε ότι θα είναι το πρώτο βήμα προς αυτό το σύστημα? Αυτό το πρώτο βήμα θα γίνει εν μέσω καπιταλισμού? Γιατί εδώ είναι ένα κρίσιμο ερώτημα για το πώς φέρονται τα πράσινα κινήματα. Ή πρώτα θα έρθει ο σοσιαλισμός και μετά θα λύσουν τα προβλήματα? Πού είναι δηλαδή το όριο στο οποίο αυτή τη στιγμή δρούμε και τι διεκδικούμε σήμερα? Διεκδικούμε κάτι το οποίο θα είναι μέσα στον καπιταλισμό μέχρι να ανατραπεί, ή πρώτα θα ανατραπεί και μετά, καθώς μου ζητάμε, όπως λέει το ΚΚΕ πολύ ξεκάθαρα και κρυστάλλινα, το διακύβευμα είναι η επανάσταση. Τελείωσε. Δεν κάνω τίποτα, δεν εξορίζω τίποτα μέχρι να γίνει αυτή η ανατροπή. Για μένα αυτό το κρίσιμο, γιατί αυτή τη στιγμή αν πάσχουμε από κάτι, δεν είναι να πείσουμε ότι το σύστημα κακό. Αν πάσουμε από κάτι είναι ότι δεν έχουμε βρει κάτι άλλο το οποίο αυτής να τεκμέρεται ότι είναι βιώσιμο και δίκαιο. Και αυτό είναι η ανησυχία μου. Δηλαδή για μένα από εκεί πάει ξεκινάει οποιαδήποτε συζήτηση μεταξύ μας. Και όχι αν είναι κακός ο καπιταλισμός ή μη βιώσιμος. Αυτό για μένα, σε λέω, είναι πια τόσο αυτονόητο που δεν χρειάζεται να το συζητάω. Ναι, μήπως να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί μιλάω πολύ και έχεις χρόνο. Έχεις χρόνο. Κόβω τη, ξέρω, τη συζήτηση. Εντάξει. Καταλαβαίνω την ερώτηση την οποία θα την αναλύσουμε, θα τη συζητήσουμε πιο με κρασί. Δεν είναι, δηλαδή, αισθανόμαι ότι την απαντάω εγώ. Την απαντάω εγώ μέσα. Ναι. Ωραία, να απαντήσω τι είδους σοσιαλισμού θα έχουμε. Να προσπαθήσω. Ωραία, θα πω το εξής. Τι λέει η βιβλιογραφία. Ναι, τι λέει η βιβλιογραφία. Θα γυρίσω στη βιβλιογραφία τώρα, παραδόξως. Με την εξής έννοια. Ότι αυτή τη στιγμή να πάρουμε το οικολογικό κίνημα το οποίο και το γνωρίζεις καλά και το έχουμε δει. Θα γυρίσω πάλι σε μερικούς καναδιό πρακτικές αυτή τη στιγμή. Ο Μάλμο, που τον ανέφερα και πριν, έγραψε ένα βιβλίο κατά τη διάρκεια του COVID. Που έκανε μία ανάλυση του COVID. Ο Μάλι θεωρείται ένας στο όριο, έχει ακουστεί ως οικοτρομοκράτης τέλος πάντων. Έθεσε ένα πρόταγμα, έθεσε μάλλον μία ατζέντα, την οποία την ονόμασε σύγχρονος πολεμικός λενινισμός.
Και τι λέει. Λέει, αφού ο καπιταλισμός μπόρεσε και έβαλε τόσο επιτακτικά μέτρα για το ζήτημα διαχείρισης της πανδημίας με τόση καθολική ισχύ σε τόσες πολλές χώρες άμεσα και με συγκεκριμένο τρόπο, σχεδόν λέει πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να επιβάλλουμε τόσο επιθετικά ζητήματα για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, οριζόντιες απαγορεύσεις παντού, προκειμένου να διαχειριστούμε την κρισιμότητα του ζητήματος. Είναι μία πρόταση, επί του τώρα. Μια βαρέσου οικονομικό όμως, πώς θα είναι το μοντέλο αυτό. Θα βάλουμε τις απαγορεύσεις, πώς θα λειτουργεί όμως. Δεν έχω. Διατρώμε. Okay. Δεν είναι οικονομική απάντηση, εγώ λέω πώς θα είναι το μοντέλο, πώς θα είναι. Ναι, το... Όχι το πώς θα το επιβάλλουμε, τη φύση του. Εγώ τολμώ να πω δεν γνωρίζω. Τολμώ να πω δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να απαντήσω ένα... Τι να σου πω, ένα στρατηγικό ερώτημα το οποίο μπορώ να πω πάρα πολλές λέξεις και πάρα πολλά επίθετα, ότι θα είναι δίκαιο, ότι θα είναι φιλικά περιβαλλοντικό, ότι θα σέβεται πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα πω ότι πάλι λίγο επιστημονίστηκα θα το πω, αλλά υπήρχε μια σύγκρουση στη θεωρία για τα κοινά μεταξύ του Χαρντίν, που ήταν ο πρώτος που είπε την έννοια της τραγωδίας των κοινών, και της Ελονόστρου, εντάξει. Ο Χαρντίν πάνω κάτω είπε ότι είμαστε καταδικασμένοι να καταστρέψουμε τον κόσμο γιατί δεν έχουμε βρει άλλο τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος. Και έρχεται η Όστρομ και του λέει ότι εγώ δεν θα σου απαντήσω μόνο θεωρητικά και αναλυτικά γιατί το μοντέλο σου είναι λάθος κτλ. Αλλά θα το κάνω λίγο και εμπειρικά. Και άρχισε και πήγαινε σε... Έχει κάνει διάφορες μελέτες. Ξόδεψε τη ζωή της να πηγαίνει σε διαφορετικές κοινότητες και να δει διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των κοινών και είπε ότι να 5-6 παραδείγματα. Με αυτή την έννοια θα πω ότι ας κοιτάξουμε και λίγο γύρω μας. Δηλαδή μήπως υπάρχουν ήδη κάποιες μορφές συμβίωσης με τη φύση σε ένα πιο, να το πω έτσι, sustainable, βιώσιμο τρόπο, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, από τις οποίες κάτι μπορούμε να πάρουμε. Και δεν είναι πάντα εξωτικά, όσο εξωτικά τα φανταζόμαστε. Μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο Τούρκοι ψαράδες, το λέω γιατί συγκεκριμένα η Όστρομ μίλησε για Τούρκους ψαράδες, διαχειριζόντουσαν το ζήτημα της έλλειψης, της υπεραλίευσης σε συγκεκριμένες περιοχές. Ή ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν στο επίπεδο των, πάντα μιλάω για την έννοια των φυσικών κοινών, έτσι, όχι, μετά υπάρχει συζήτηση για τα digital commons κτλ. Διαχειρίστηκαν στον Αμαζόνιο τη διαχείριση των νερών, έτσι ώστε διαφορετικές κοινότητες να φτάσουν, να έχουν ίση πρόσβαση στα αγαθά χωρίς να καταστρέφεται ο πόρος. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα που έχουμε δει από το τέτοιο. Η συγκειμενοποίηση, να το πω έτσι. Κάποια συγκεκριμένα έχουμε δει κάποια παραδείγματα. Ας κοιτάξουμε και αυτά, λέω. Και ξέρω ότι πάλι απαντάω μερικά στην ερώτηση. Ναι, σχετικά κάπως με τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις. Το ότι... δεν ξέρω κατά πόσο... καταλήγουμε στο ποια είναι η βασική αντίφαση. Δηλαδή, σε όλες τις πολιτικές που είτε πραγματοποιούνται είτε όχι, που ψηφίζονται ή που δεν ψηφίζονται ή που υπάρχουν σε μορφή πρότασης, όλοι αυτοί οι δείκτες που δεν πιάνουμε, αν τους πιάναμε, θα λυνόταν το πρόβλημα. Το οποίο... ναι, κάτι αναφέρει την λογική της ανάπτυξης, της συνεχούς ανάπτυξης.
που αυτό φαίνεται ότι ακόμα κι αν έχουμε αναφερθεί πολύ στα ορυκτά καύσιμα και υπάρχει το πλάνο να μειωθούν οι εκπομπές και η χρήση ορυκτών καυσίμων μέχρι το 20, το 30, το 50. Πώς θα περάσουμε σε κάποια άλλη μορφή που δεν θα είναι εξίσου προβληματική. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν είναι, όπως έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον προσωπικά, το πετρέλαιο κάθε αυτό. Η χρήση του περιβάλλοντος και των πόρων σαν να μην υπάρχουν αυτό όρια. Σημαίνει κάποιο λίγο. Είναι δύσκολη ερώτηση για αυτό. Ναι, το κατά πόσο αυτό, οι στόχοι που τίθενται μέσα από πολιτικές, από κράτη, από κόσμο κλπ. Είναι οι στόχοι που θα πρέπει να τεθούν. Γι' αυτό λέω ότι μοιάζει λίγο. Και το κατά πόσο αυτό, εφόσον δεν έχουμε. Ναι, εδώ μοιάζει λίγο με την προηγούμενη ερώτηση, το πώς είναι κάτι που είναι ενάντια στην λογική της συνεχούς ανάπτυξης και ισοποίησης. Ναι, πάλι, εντάξει, ψήγματα τώρα, σχολείο κτλ. Απλά κάθε φορά μου δίνεται μία πάσα να προσθέσω και λίγο κάτι ακόμα σε μία συζήτηση. Είπα ότι τι σημαίνει αυτό το τρίπτυχο που προσπάθησα να πω και παραλαμβάνω είναι ψήγματα μιας απάντησης. Τεχνολογική αλλαγή, κοινωνικός μετασχηματισμός, να μην χρησιμοποιήσω τις πιο βαριές λέξεις, αλλά είναι και νομίζω αυτές είναι, αλλά τέλος πάντων και έλεγχος πάνω στους πόρους. Σημαίνει ότι δεν είναι, θεωρείται και με, πώς να το πω, και με τις υπάρχουσες υλικότητες, δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό εννοώ με την έννοια τεχνολογική αλλαγή. Δεν εννοώ ότι να πάρουμε τις μηχανές με το μέρος μας. Είναι ότι οι υπάρχουσες υλικές διατάξεις που έχουμε δεν μας κάνουν. Μάλλον. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η μέχρι τώρα η ιστορία. Αντίστοιχα, είναι και το κομμάτι του κοινωνικού μετασχηματισμού που είναι και το πιο σημαντικό. Όλοι. Τέλος πάντων, τώρα μην πιάσω όλο το κομμάτι της στρατηγικής και της επανάστασης κτλ. Απ' την άλλη, υπάρχει και το ζήτημα του ελέγχου πάνω στους πόρους. Δηλαδή, θεωρώ ότι ναι, θα υπάρχει και μία συνεχής συζήτηση και ανάγκη περιορισμού χρήσεων πόρων. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο καπιταλισμός, γιατί μας αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να το κάνει και μέσα από την διαδικασία της δικιάς του εντός ή εκτός εισαγωγικών τεχνολογικής ανάπτυξης. Δηλαδή, θυμηθείτε τη συζήτηση για την εξόντληση του πετρελαίου. Δεν ξέρω πόσο καιρό. Δηλαδή, να το πάρουμε με τα εμπειρικά μας δεδομένα, πόσο καιρό ακούμε αυτή τη συζήτηση και πόσο είναι αυτό που λένε ότι υπάρχουν τα όρια τα οποία συνεχώς όχι με την έννοια του limit, με την έννοια του frontier που λέμε, ότι υπάρχει κάποιο όριο το οποίο ο καπιταλισμός συνεχώς το εμπορικό, το όριο του προϊόντος, το οποίο συνεχώς το προσπερνάει. Και αυτό χαρακτηριστικά έγινε με το ότι δεν συζητάγαμε για το fracking πριν 20-30 χρόνια. Ξαφνικά το fracking ξαναέβαλε το πετρέλαιο στο παιχνίδι. Δεν συζητάγαμε για τα tar sands, ότι από άμμο θα παίρναμε τέτοιο. Ξαφνικά το έβαλε στο παιχνίδι. Το φυσικό αέριο κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι πολιτικές προετάσεις και οι πολιτικές συζητήσεις είναι πάρα πολλές και υπάρχουν και ρεύματα και σκέψεις εντός του μαρξισμού αλλά και το ευρύτερα, αν θέλουμε να το ονομάσουμε, της ριζοσπαστικής αριστερής σκέψης, που είναι η αποανάπτυξη, έχει δικές της προετάσεις, τάσεις κτλ. Ο οικοσοσιαλισμός προτείνει πολύ συγκεκριμένα τέτοια. Η οικοαναρχία, μέσω κυρίως από τον Μπούκτσιν και άλλους συγγραφείς.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια ρεύματα ως προς τον τρόπο και ανάλυσης, αλλά και στρατηγικών προτάσεων προς κατευθύνσεις. Μισό λεπτό, υπάρχει κάποιος άλλος πριν από εσάς. Όχι, υπάρχει καμία άλλη ερώτηση πριν από εσάς που έχει φίλες. Α, εγώ. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό που ήθελα και εν μέρει το απάντησε, δηλαδή για την αποανάπτυξη, μια λύση δεν θα ήταν και αυτό, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο σταμάτημα μάλλον. Αν τα ρεύματα τα δούμε ως λύσεις, πώς να πω, ως μερικές λύσεις ενός μεγάλου προβλήματος, όχι, καμία δεν θα είναι, ούτε οικοσυλλογισμός, θα είναι και τέτοια. Αν τα δούμε ως συμβολές στο The Great Transformation, στη μεγάλη κοινωνική αλλαγή, ναι. Αλλά γιατί προσπαθούν να παίξουν, δηλαδή η αποανάπτυξη για παράδειγμα, την οποία τη γνωρίζω και καλύτερα, αν τη δούμε ως μια διαχειριστική λογική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που δεν μπορούμε να τη δούμε, γιατί καταστατικά λέει κάτι εντελώς διαφορετικό, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να τη δούμε σαν, πώς να το πω, σαν ένα εργαλείο που μπορούμε απλά να το βάλουμε εδώ πέρα και να μας λύσει το πρόβλημα, δεν θα μας το λύσει. Γιατί, ξαναλέω, προσπάθησα να δείξω από όλη μου την ανάλυση ότι οι μερικές λύσεις δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να λύσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Το θεωρώ σύμφυτο με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Μπορούμε όμως να υιοθετήσουμε σε μία μεταβατική λογική, για να απαντήσω και σε προηγούμενα ερωτήματα, ή σε μία στρατηγική εχμών. Σε αυτή την περίοδο μπορούμε να υιοθετούμε και συνθήματα και πρακτικές από το κομμάτι της αποανάπτυξης. Απλά η αποανάπτυξη και ξαναλέω και άλλα ρεύματα σκέψης δεν είναι μόνο ρεύματα. Δεν τοποθετούν τον εαυτό τους μόνο ως ρεύματα ανάλυσης και σκέψης, αλλά ως πολιτική πράξη σύγκρουσης, βαθιάς θεωρητικά τουλάχιστον, με τον καπιταλισμό. Άρα να σεβαστούμε το σύνολο της πρότασής τους, που δεν είναι απλώς να μειώσουμε, αν και είναι πιο δεκτική από τα ρεύματα σκέψης στην ποσοτικοποίηση των δικτών κτλ. Είναι κυρίως αυτό το ρεύμα που βάζει πιο έντονα το στοιχείο ότι πράγματι υπάρχουν ποσοτικές πιέσεις και πρέπει να τις σεβαστούμε τις ποσοτικές πιέσεις. Αλλά δεν λένε αυτό, δεν είμαστε ένα ρεύμα διαχείρισης μιας κρίσης, είμαστε ένα ρεύμα ανατροπής. Δηλαδή το και ήδη το λένε στις διακηρύξεις τους. Άρα λέω να σεβαστούμε και αυτό. Να το δούμε ως σύνολο. Και όχι μόνο σαν μερικές πρακτικές. Που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, ξαναλέω, αιτήματα. Εντάξει, και χρησιμοποιούμε και ένα πρώτο πληθυντικό, λες και είμαστε μία. Τώρα έχουμε αποφασίσει τον τρόπο. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σε μία λογική. Άρα αφού αυτό δεν είναι λύση, για μένα τουλάχιστον η λύση φαίνεται στην πορεία, όσο διαβαίνω οτιδήποτε κάνω, έτσι δεν είναι, σαν άτομο και σαν κοινωνία. Άρα ξεκινάω με μια ιδέα και στην ουσία, ανάλογα που με πάει, κάνω και αλλαγές, έτσι δεν είναι. Εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι το βλέπω. Στην προκειμένη περίπτωση, έτσι όπως το θέτεται, ποια θα ήταν η λύση? Που η λύση είναι κάτι οριστικό και σίγουρο ότι θα μου φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ας πούμε. Ας κρατήσουμε το πρώτο μισό αυτό που είπατε, ότι στην πορεία θα βρεθεί. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Η Παναγία, βέβαια. Η Παναγία, ακόμα. Ναι, η Παναγία. Όχι, παντός, εντάξει, δεν θέλω να μείνει μια αντίληψη, λάθος, μα μένει μια αντίληψη ανυμπόριας απέναντι στο ζήτημα. Προσπαθώ να πω ότι αντιφάσεις κάποιων πολιτικών, τουλάχιστον να σπάσουμε αυτό, να μην επαναλαμβάνουμε κάποιες συνεχόμενες αντιφάσεις. Πείτε εσείς και μετά εσείς. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε, έτσι ότι από όταν βγαίνουν οι εκθέσεις του IPCC, υπάρχουν δύο θέματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το ένα είναι ο μετριασμός, δηλαδή η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και μεθανίου και τέλος πάντων όποιων αερίων. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Και μετά
κάτι που είναι πιο γενικό, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις κοινωνίες. Δηλαδή, έτσι για να προσγειώσω τη συζήτηση, αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική κοινωνία για τη Θεσσαλία. Αυτό είναι αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ή, καλύτερα ακόμα, αυτό που πρέπει να προβλέψει ότι θα συμβεί και να το αντιμετωπίσει με το έχοντας υπόψη το παράδειγμα της Θεσσαλίας. Αυτό είναι αρκετά πρακτικό. Δεν είναι ιδεολογία προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Είναι πληθυσμοί, υποδομές, καλλιέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν έναν δρόμο και φυσικά, αυτό είναι βέβαια δική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι έχει λογική, δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα από τελείως πλήρη αλλαγή του παραδείγματος. Η διαχείριση της οικονομίας που γίνεται τώρα δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς διαχείριση του καπιταλισμού. Έτσι, είναι διαχείριση ενός πελατειακού διεφθαρμένου συστήματος. Δηλαδή, όποιος είναι, έχει μια εξουσία, έχει και τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί ένα φύλο του και ό,τι θέλει προκύψει. Και αυτό θα ονομαστεί ανάπτυξη, οτιδήποτε ας πούμε. Και αυτό και βλέπουμε τώρα όσοι παρακολουθούμε την ελληνική οικονομία για κάποια χρόνια, ότι αυτή είναι μια κατάσταση που επιδεινώνεται. Δηλαδή, οποιοσδήποτε υπουργός, ας πούμε, πώς το λένε, αποδεδειγμένα άσχετος με το θέμα του, έχει το δικαίωμα τον κάθε φίλο του να τον... Λοιπόν, αυτό είναι, δεν είναι μόνο κακό και ανήθικο, είναι μη αποτελεσματικό. Δηλαδή, δεν χάνεται οποιαδήποτε ιδέα ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζονται κάποιοι που ξέρουνε, εξαφανίζεται. Δηλαδή, κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και ο Θεός βοηθός. Και εντάξει, το αποτέλεσμα, δεν μπορεί, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που βλέπουμε ήδη. Καλά, είναι η ιστορία των τεμπών, αφενός. Είναι αυτό που βλέπουμε ήδη στη Θεσσαλία. Δηλαδή, χρειάζεται μια αλλαγή παραδείγματος. Η αλλαγή παραδείγματος όμως δεν θα γίνει με ιδεολογικές διακηρύξεις για οτιδήποτε. Έτσι, θα γίνει μέσα από την εξέβρεση των ικανών ανθρώπων οι οποίοι μέσα από θεσμούς δημοκρατικούς θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις και να κάτι σε εφαρμόσουν. Θα μου πείτε και αυτό μια γενική κουβέντα είναι, φυσικά, το ξέρω. Αλλά... Ούτε καπιταλισμό. Αλλά είναι και ιδεολογικά αποφασισμένη, σωστό. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Μια κοινωνία για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με έναν ορθολογικό τρόπο πρέπει να το σχεδιάσει τη λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος πάντων, σταματάω. Θέλει να ρωτήσει. Νομίζω ότι δεν ήταν ερώτηση. Ήταν σχόλιο. Ήταν πολύ σκληματικό. Εσείς, Νίκλα, έχετε μια ερώτηση. Εμένα περισσότερο σχόλιο είναι από παρά ερώτηση. Γιατί έχουμε γυρίσει τη συζήτηση εδώ και αρκετή ώρα στο ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές λύσεις ή πού μπορούμε να εντοπίσουμε. Και η αλήθεια σκέφτηκε μια ερώτηση τώρα που θα σου μιλάω. Γιατί, Γιώργο, έκανε πολλές αναφορές στην βιβλιογραφία και στους ανθρώπους που έχουν δουλέψει πολύ αυτό το θέμα ως αναλυτές. Για παράδειγμα, σε αυτό το κοινό, τέλος πάντων, υπάρχουν προσεγγίσεις που δίνουν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το degrowth ή κάποιες... Οι αναλυτές αυτοί προβαίνουν σε κάποιες προτάσεις πολιτικής ή κάποιες λύσεις ή κάποιες προτάσεις ως προς μεγαλύτερα πολιτικο-οικονομικά συστήματα που θα μπορούσαν να έρθουν σαν απάντηση. Αυτό είναι μια ερώτηση. Και μετά, αυτό που ήθελα να σχολιάσω, γιατί το σκεφτόμουν καθώς μιλούσαμε για τις λύσεις, είναι ότι σκεφτόμουν ότι και το ζήτημα της, μάλλον, ναι, η διάσταση της κλίμακας είναι πάρα πολύ σημαντική, μάλλον όταν μιλάμε για λύσεις.
κάτι που σκεφτόμαι ότι το κάνει το όλο θέμα πολύ πιο σύνθετο, γιατί υπάρχουν δυναμικές στην παγκόσμια οικονομία. Όταν μιλάμε για το καπιταλιστικό σύστημα, μιλάμε για ένα παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα και για συνδέσεις και δυναμικές σε αυτό το επίπεδο. Και ταυτόχρονα πολλές φορές νομίζω ότι όπως αυτό που αναφέρατε εσείς τώρα, όταν μιλάμε για, για την αποανάπτυξη, πάνε και εφαρμόζουν ή μιλάνε για άλλες κλίμακες. Οπότε μάλλον και μια διάσταση που αυτό δεν το θέτω πολύ σαν ερώτημα, είναι απλά μια ανοιχτή σκέψη. Οπότε και μια συζήτηση γύρω από τις κλίμακες και το πώς αυτές επικοινωνούν στο σωστό νόημα, στο αριθμό του όλου θέμα. Για το εγκυκλοπαιδικό της υπόθεσης, ναι, και δηλαδή και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βιβλία και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και σε κάποιο βαθμό και συγκεκριμένες πολιτικές προεκτάσεις, τέλος πάντων προσπάθειες πρακτικών. Για παράδειγμα, ο οικοσοσιαλισμός αναφέρεται ως οικοσοσιαλισμός, όπως καταλαβαίνετε τι είναι, και έχει ένα μανιφέστο που λέγεται οικοσοσιαλιστικό μανιφέστο και έχει όλη τη λογική μιας σκληρά μαρξιστικής και σε έναν βαθμό και ελληνιστικής προσέγγισης για το ζήτημα των προτάσεων, προς τα πού, με ποιον τρόπο την παραγωγή κτλ. Κτλ. Άρα υπάρχει, είναι το οικοσοσιαλιστικό μανιφέστο του Κοβέλ και του Λεβί, είναι ένα αρκετά συγκροτημένο βιβλίο προς τις προτάσεις, με αυτή την έννοια. Αντίστοιχα, στο κομμάτι της αποανάπτυξης, είναι λίγο πιο θολά τα πράγματα, γιατί είναι πιο... Η αποανάπτυξη ακαδημαίζει πιο πολύ, άρα πάντα προσπαθεί, παίζει μεταξύ πολιτικής πρότασης και ακαδημαϊκού λόγου. Δεν θα το βρεις τόσο ξεκάθαρα, αλλά θα δεις ψήγματα προσεγγίσεων και προτάσεων επί του συγκεκριμένου. Και σήμερα μπορείς να το βρεις και στην οικοαναρχία, ας πούμε στην σκέψη του Μπούχτσιν. Δηλαδή, λέει προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα κομμάτι της παραγωγής κτλ. Το δεύτερο, εντάξει, να συμφωνήσω πάρα πολύ στο ζήτημα της κλίμακας. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της κλίμακας και στο επίπεδο της τεχνολογικής πολιτικής και στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής και στο επίπεδο οποιασδήποτε γεωγραφικής διαφοροποίησης κτλ. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε και την κλίμακα και ως κοινωνικά κατασκευάσιμη, το ξέρεις και εσύ ως γεωγράφος. Το συζητάμε πολλές φορές στο κομμάτι της γεωγραφίας, ότι έχει μέσα και αυτό μια κοινωνική κατασκευή, το ζήτημα της κλίμακας και του συνόρου, που όμως αντιλαμβανόμαστε κάποια κομμάτια, αν θέλετε, ορίων. Για παράδειγμα, η πιο ισχυρή κριτική που ασκείται στην Ostrom, που ανέφερα πριν για τα παραδείγματα που φέρει διαχείριση των κοινών, είναι ακριβώς αυτό. Ότι πάντα δεν μπορείς να ξεπεράσεις το πρόβλημα της κλίμακας. Και δεν είναι, δηλαδή είναι με οικονομικούς όρους μάλιστα της καταθήκης, γιατί ο Ostrom ως οικονομολόγος ξεκίνησε τη συζήτηση για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά κτλ. Είναι ένα ερώτημα που μπαίνει στην ατζέντα. Τέλει, κάτι θέλεις να πεις? Δεν είδα, όποιος είναι μπορεί να μιλήσει. Ναι, Φώτη. Μια ερώτηση λίγο προβοκατόρικη. Είχα και είδα λίγο στο Στατίστα κάποια στοιχεία σχετικά με τα νοικοκυριά στην Ινδία. Τηλεόραση έχουν το 77%, δεν μας πειράζει, εντάξει, καλά να πάθουμε. 33% των νοικοκυριών στην Ινδία έχουν ψυγείο. 13% των οικοκυριών στην Ινδία έχουν πλυντήριο και 4,5% έχουν air condition. Η Ινδία είναι 1,5 δις. Μία αύξηση του 10% είναι κάμποσα εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε πλυντήριο και air condition? Ή αν δεν έχουν το δικαίωμα, υπάρχει ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωστά λιμένα ρούχα? Νομίζω απάντησες. Αυτό είναι. Επίσης, εντάξει, τώρα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, η ερώτηση δεν πήγαινε προβοκατόρικη. Είναι μια πολύ, ένα απλό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει. Ναι, είναι η απάντηση. Γιατί να εννοώ.
Υπάρχει, θα σας πω, πάλι από τα εμπειρικά δεδομένα, τέτοιο. Τελευταία βρέθηκα σε μια συνάντηση κινημάτων που ακριβώς είχε αυτή τη συζήτηση μεταξύ Παγκόσμιου Βορρά και Παγκόσμιου Νότου. Ξέρετε τι λέγανε οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες από την Ινδία. Πρώτο μας λέγανε αφήστε μας και εμάς να αποφασίσουμε. Δηλαδή ότι αυτή η συζήτηση ότι οι Ευρωπαίοι ασχολούνται με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής πάντα προσπερνώντας τις δικές μας ανάγκες, αν υπάρχει ένα, αυτό που σας έλεγα, ένα παγκόσμιο χωριό που όλοι είμαστε το ίδιο, λέει αφήστε και εμάς να αποφασίσουμε. Γιατί είναι συνέχεια μια συζήτηση ενός πατερναλισμού της Δύσης, του παγκόσμιου Βορρά απέναντι στο παγκόσμιο Νότο. Πάντα έρχεται προβοκατόρικα αυτό το ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχει αξία χρήσης εναντί της ανταλλακτικής αξίας. Δηλαδή η αξία που λέει να έχω καθαρά ρούχα, να έχω κρύο φαγητό ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αυτό δεν είναι αξία χρήσης ούτε ανταλλακτικής. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, το είπα λίγο και εγώ προβοκατόρικα. Ακόμα δεν πέρασε τη σφαίρα της προβληματοποίησης. Ωραία. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει ανάγκη, πώς να το πω, είναι πιο ισχυρό το σχήμα μείωσης των εκπομπών ή τέλος πάντων ενός κομματιού προνομίων από την πλευρά του Παγκόσμιου Βορρά πιο ισχυρό από το από την αντίστροφη ανάγκη. Αν το πάρουμε εντελώς σε μια ζυγαριά, για παράδειγμα, τώρα θα το παίζω λες και είμαι κοσμογυρισμένος. Στην Αμερική όμως, παιδιά, όταν είχα πάει, έπαθα σοκ με το γεγονός ότι ό,τι και να γινότανε, ήμασταν Σεπτέμβριο μήνα τέτοιο, δεν υπήρχε κτίριο που το air condition να μην ήταν στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι μια αντίληψη μιας καθημερινότητας κτλ. Είναι αυτό που λέει ο Ulrich Brandt σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, The Imperial Mode of Living. Μην το πάμε μόνο, δεν θέλω να το πω, αλλά υπάρχει μια λογική ότι υπάρχει μια διαμόρφωση μιας πραγματικότητας η οποία έχει καθοριστεί από τεχνολογικές επιλογές. Αυτό που σας έλεγα πριν, το αυτοκίνητο πήγε μαζί με τη φθηνή πρόσβαση σε ορυκτό καύσιμο και σε φθηνό πετρέλαιο για την αμερικάνικη οικονομία. Για παράδειγμα, δεν θέλω να κατηγορήσω μόνο την αμερικάνικη οικονομία, αλλά σαν μια τέτοια αντίληψη. Άρα υπάρχουν και κομμάτια μείωσης από την πλευρά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο καπιταλισμός παραμένει ένα σύστημα κατά κύριο λόγο παραγωγής, προσφοράς μάλλον, και μη κάλυψης μέσα από τις ανάγκες της ζήτησης. Θα βάλουμε μία ακόμη ερώτηση, είδε το χέρι σας, κάπως θέλουμε και εμείς να γίνει μέχρι τις 9 και δεν θέλουμε να έχουμε κλείσει. Ελάτε. Νομίζω ο κύριος, γιατί δεν έχει νομίζει. Εμένα με βάλει σε σκέψη αυτό που βάλατε σαν παράδειγμα με το αυτοκίνητο στην Αμερική. Θα μπορούσε να υπήρχε και άλλος τρόπος, δηλαδή γιατί ο καθένας να έχει το αυτοκίνητό του και να μην υπάρχει, ας πούμε, ένα μεγάλο αυτοκίνητο που να κάνει. Εγώ δηλαδή αυτή τη φόβα να υπάρχει ένα αυτοκίνητο που να βοηθάει κάποιους ανθρώπους και να πηγαίνει, τα είχα δει στο Κομακοχώρια, ας πούμε, που ήταν τρεις δάσκαλοι, πήραν από κοινού ένα αυτοκίνητο και τελικά με αυτόν τον τρόπο κινιόντουσαν. Και το κομμάτι το κατά πόσο τελικά σίγουρα το σύστημα με βοηθάει και μάλλον για να με κάνει καταναλωτή μου λέει ότι χρειάζομαι αυτά. Το θέμα είναι και εγώ όμως σαν άτομο κατά πόσο αρχίζω και ψάχνω αν αυτά που μου πασάρει για να γίνω πραγματικά κι εγώ ένας αγοραστής τα έχω ανάγκη όχι. Δηλαδή σίγουρα το ένα το κομμάτι είναι το σύστημα, το άλλο όμως είναι το κάθε άτομο ξεχωριστά να μπορέσει να βρει ποιες είναι ουσιαστικές του ανάγκες. Και εκεί πλέον πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσει να αλλάξει και το όλο πολιτικό σύστημα. Η δικιά μου τοποθέτηση μπορεί να είναι και λάθος, ακούω. Ευχαριστώ. Να πάρουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί για να κλείσουμε μετά. Λέτε. Ναι, ερώτηση και σχόλιο. Η Ινδία είναι βρώμικη, δηλαδή αυτή που δεν έχουν πλυντήρια. Στην Ινδία όσοι δεν έχουν πλυντήρια είναι βρώμικοι, γιατί η υπόθεσή μας που το κάναμε κουβέντα είναι ότι στην Ινδία, εγώ θα έλεγα στην αρχαία Αθήνα για να μένουμε στη δικιά μας γεωγραφία. Πολλά λέγονται στους αρχαίους Αθηναίους της εποχής της κλασικής δημοκρατίας, αλλά δεν λέγονται ότι ήταν βρώμικοι, αλλά δεν είχαν πλυντήρια. Υπάρχουν μια χαρά ιστορικά παραδείγματα από βιώσιμες κοινωνίες
χωρίς να έχουν τεχνολογία, οι οποίες ήταν μια χαρά καθαρές, ήταν απλώς σαν τη λήψη για την καθαριότητα, σαν τη λήψη για την ένδυση κτλ. Δηλαδή δεν, αυτό που λάνθανε, ας πούμε, στην παρατήρηση ότι άλλοι δεν δικαιούνται και αυτοί, δεν είναι σίγουρος ότι είναι. Στο δεύτερο, αυτό που είπατε για την αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα δεν είναι μόνο θέμα γεωγραφίας, ότι εμάς είναι πιο εκτεταμένες οι καταστροφές, ενώ εκεί με τους πολέμους κτλ. Οι προκαπιταλιστικοί σχηματισμοί. Εμείς είμαστε τις μηχανές. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του Γιώργου ήταν γι' αυτό. Ότι ήταν η έξυπνη διαχείριση με βάση τεχνολογία. Και οι μηχανές, π.χ. το πυρηνικό εργοστάσιο και το άθλημα των πυρηνικών εργοστασίων, για να μην πάμε στις μηχανές παρέμβαση στο γονιδιακό υλικό που υπάρχουν ήδη για την παραγωγή κρέατος κτλ. Στον κόσμο, εκπροσωπούν κάτι το οποίο δεν είναι απλά διαφορά γεωγραφίας. Είναι διαφορά το ότι είναι μηχανές. Και επομένως μπορούν να καταστρέψουν το σύμπαν. Το τελευταίο και τώρα πιο σοβαρά λίγο που εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και θα ήθελα να ξέρω πώς το σκέφτεται ο Γιώργος είναι το εξής. Αν πάρουμε, ας πούμε, νομίζω πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για ποιο λόγο επανέρχεται η Ευρώπη και όχι μόνο στο να θεωρεί την πυρηνική ενέργεια βιώσιμη ενέργεια. Sustainable, δεν έχει πια ακόμη δημιουργία. Αυτό θέλει μια μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί, εγώ διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Μπορεί, ας πούμε, να πει κάποιος ότι από την αλυσίδα της πυρηνικής ενέργειας, αν πάρεις τα απόβλητα και βρεις έναν τρόπο να τα διαθέσεις κάπου που θα είναι πολύ μακριά από εκεί που ζουν οι πληθυσμοί, τέλος πάντων σε γεωγραφίες κοινωνικές κτλ., που δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι εκεί, τότε μπορείς να πεις ότι όντως μπορεί να αποδειχθεί βιώσιμη και να είναι μια έξοδος του καπιταλισμού, τεχνολογική διέξοδος. Θα έχετε με πολύ αυταρχισμό, με πολύ ολοκληρωτισμό, με. Θα είναι έξυπνη για μας, αλλά θα είναι ανόητη τελείως για αυτούς που θα βιώνουν τη ζωή δίπλα στα απόλυτα. Αλλά μπορεί να είναι μια διέξοδος ή τουλάχιστον να μεταθέτει χρονικά αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να αποφασίσω και εδώ θα την βοηθιάσω, αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο καπιταλισμός οδηγεί σε ένα διέξοδο στη βάση αντιφάσεων ή ενδέχεται να μπορεί να βρει τη λύση απλώς οξύνοντας τις ακραίες διαφορές κοινωνικές και ταξικότητες μέσα από πράγματα όπως αυτό που μόλις έχω περιγράψει. Αν και κάτι ακόμη συγγνώμη στα αστεία αυτό. Επίσης, αύριο το πρωί μπορεί να πάει κάποιος και να ψωνίσει από μία από τις βιολογικές λαϊκές στην Αθήνα ή μπορεί να πάει από μία αγορά ένα σούπερ μάρκετ, το Σκλαβενίτη κτλ. Η οποία είναι μια κεφαλαιοκρατική αγορά αγροτικών προϊόντων, έχουν παραχθεί με κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και στις μέρες μας πια σε αυτή τη χώρα κοστίζουν περισσότερο. Κοστίζουν περισσότερο και τα μπουράκια και οι ντομάτες κτλ. Έλεξα σήμερα τις τιμές για το πορτοκάλι. Η μία είναι μια λύση που σου λέει να εδώ πως κάπως θα είναι ο σοσιαλισμός, ο οικοσοσιαλισμός κτλ. Θα είναι πιο γευστικά, πιο και πλέον το ξαναλέω και σε χαμηλότερη τιμή. Και άλλη είναι λύση η οποία δεν είναι το αντίθετο. Άρα δεν είναι αφηρημένες στις καθημερινές μας επιλογές. Κάνουμε πράγματα που δείχνουν πως θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική και οικολογικά και ταυτόχρονα και κοινωνικά κοινωνία. Δεν είναι μακρινό αυτό. Έχουμε γύρω μας πάρα πολλά παραδείγματα και καλούμαστε καθημερινά όλες και όλοι να κάνουμε επιλογές. Βασικό για εγώ είναι αυτό που σε ρώτησε για το πυρηνικό εργοστάσιο. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπε. Μια φράση μόνο. Ο νεοναζισμός είναι οικοναζισμός. Μπορεί να πει ότι αυτή τη στιγμή εξαφανίζουμε, συμπληρώνω αυτό που είπε, τον κίνδυνο, εξαφανίζουμε 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους και οι υπόλοιποι ζούμε καλύτερα. Δηλαδή τα ενδεχόμενα είναι πολλά αυτή τη στιγμή. Πάνω σε αυτό που ο κύριος δηλαδή έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Και εγώ θέλω μόνο να προσθέσω ένα σχόλιο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι με την έννοια του ότι 9 στους 10 φίλους μου εμένα δυνατούν να πάρουν βιολογικά ή να πάνε σε λαϊκή, είτε γιατί δεν προλαβαίνουν γιατί κάνουν τρεις δουλειές, είτε γιατί δεν έχουν τα λεφτά να πάρουν βιολογικά. Οπότε με αυτή την έννοια το πόσο εντός του υπάρχοντος συστήματος μπορούμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια έχει έναν περιορισμό σημαντικό, ο οποίος είναι και άμεσα ταξικά δημοσιολογημένος, θα έλεγα. Εμείς του είπα κάτι συγκεκριμένο. Έλεγξα σήμερα τις τιμές στην βιολογική στην Κεσαριανή και στο Σκλαβενίτη και στο Βασιλόπουλο στην Κεσαριανή. Και ήταν πιο ακριβές για την διαφορία. Γιώργο, θέλεις να απαντήσεις σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ όλους και όλους για τα σχόλια. Είναι μια συζήτηση η οποία, εντάξει, είναι μεγάλη και την κάνουμε και πολύ καιρό, δηλαδή. Και εγώ την κάνω πολύ καιρό και την κάνουμε και κινηματικά και πολιτικά και επιστημονικά κτλ. Θεωρώ ότι τα ερωτήματα
συνεχώς θα έρχονται. Το έρευνα είναι να εμφανίζονται και κάποιες πράξεις και υπάρχουν, δηλαδή και παγκόσμια και τοπικά μπορούμε να δούμε πράξεις προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Αναγκαστικά θα πρέπει να απαντήσω μόνο το ερώτημα του Τέλη, το οποίο εντάξει, είναι κρίσιμο ερώτημα και είναι και αναλυτικό ερώτημα και είναι και ιστορικό ερώτημα και έχει μέσα τους και ένα στοιχείο έτσι εκτίμησης. Γιατί πράγματι, και δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν το ανέφερα και εγώ πολύ, είναι πολύ ανησυχητικός ο τρόπος με τον οποίο η πυρηνική ενέργεια συνεχώς, σιγά σιγά κερδίζει έδαφος ως βιώσιμη περιβαλλοντικά μπλα 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 τεχνολογία και στην τελευταία COP υπόθηκε, μπήκε ο ζήτημα και σίγουρα στην Ευρώπη το είδαμε σε πάρα πολλά πεδία. Αλλά τώρα τι συμβαίνει, δεν ξέρω τα δεδομένα τόσο καλά, με ποια έννοια, με την έννοια ότι εγώ βλέπω και διόρθωσε μου και στέλνει το συζητάμε και μετά, βλέπω μία τάση προς δύο άλλες τεχνολογίες, κυρίως προς το υδρογόνο βλέπω και προς τις διαδικασίες δέσμευσης άνθρακα. Δεν ξέρω αν είναι τεχνολογικές φαντασιώσεις, πάντως πέφτουν πολλές επενδύσεις προς τα εκεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ηλεκτροκίνηση, είναι πολύ έντονη η τάση για ηλεκτροκίνηση, η οποία μάλλον από πίσω της μπορεί να έχει πυρηνικό εργοστάσιο όμως. Αυτό είναι, δηλαδή μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό ακριβώς, δηλαδή εκεί να το βρούμε, στην αύξηση της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή ότι η τάση για τόσο πολύ πιέσεις προς κατεύθυνση ηλεκτροκίνησης φαίνεται ότι να έχει από πίσω της αυτό το κομμάτι. Το τελευταίο, και το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, είναι ότι αυτή η διάκριση, υπάρχει η θεωρία της οικολογικά άνισης ανταλλαγής, δηλαδή ότι αυτή η διάκριση έντασης αυτής της περιοχής κατανάλωσης του προϊόντος και εκεί που από το οποίο είτε εξορίσσεται είτε αποτυπώνεται το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, εκεί που διαμορφώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διευρύνεται, είναι υπαρκτή και ξέρεις, απλά το λέω και στους άλλους, ότι είναι υπαρκτή και στις πράσινες τεχνολογίες, πολύ χαρακτηριστικά, έτσι. Με το ζήτημα του κοβαλτίου, νικελίου, όλων των σπάνιων γεών κτλ. Πολύ πιθανόν να δούμε και αυτό που λες στο κομμάτι της πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή πιο μεγάλη ένταση προς απόλυτα προς τρίτες χώρες. Και είμαστε και 13, μπράβο μας. Γιώργο, πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί τις θέλουμε τις συζητήσεις. Έτσι νιώθουμε κι εμείς ότι γινόμαστε σεμινάριο και δεν μιλάει μόνο ένας. Και να σας πω ότι σε τρεις εβδομάδες από τώρα, στις 23 Φεβρουάριου, έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Θα έχουμε μαζί μας τον Σωτήρη Ρούσο, που θα μιλήσει για αυτοκρατορία και τζιχάδ, κοινωνικές αλλαγές και ο αντιεγημονικός αποκαλυπτικός λόγος από το μαχτή του Σουδάν στο ISIS. Οπότε θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε και τότε. Ευχαριστούμε.